Η περιφέρεια Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συλλήψεων δάκου στο δίκτυο παγίδων, την πορεία του ελαιοκάρπου και την ανάγκη να προστατευθεί ο ελαιόκαρπος από το δάκο, προχώρησε στην διενέργεια γενικού δολωματικού ψεκασμού σε περιοχές που υπήρξε έντονο το πρόβλημα. Ξεκίνησε και φέτος από την περιφέρεια το πρόγραμμα της καταπολέμησης του δάκου, το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας. Και ο σκοπός είναι να προστατεύσουμε την ελαιοκαλλιέργεια από τον πολύ σοβαρό αυθρόν εχθρό του δάκου της ελιάς. Η φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, γιατί όπως και το 2018, έτσι και φέτος σε πιο ήπιο βέβαιο βαθμό, δυστυχώς το χειμώνα δεν είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για να θανατωθεί ο δάκος. Γιατί ο δάκος για να θανατωθεί χρειάζεται θερμοκρασίες από μείον 4 και χαμηλότερες για αρκετές ώρες ή και μέρες. Δυστυχώς φέτος δεν είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες αρκετές και γι' αυτό μπόρεσε και επιβίωσε το χειμώνα και είχαμε έξαρση από πολύ νωρίς. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, φέτος η παραγωγή της ελιάς θα είναι ιδιαίτερα μειωμένη και τώρα ήρθε και ο δάκος για να την μειώσει ακόμη περισσότερο. Επειδή όμως η καλλιέργεια της ελιάς ήταν όψιμη και ο καρπός πλέον τώρα έγινε δεκτικός, κατάλληλος δηλαδή για να γεννήσει ο δάκος και να αναπτυχθεί μέσα το σκουλίκι, τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε και εμείς εγκαίρως τους ψεκασμούς, τους δολωματικούς εναντίον του δάκου για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ελαιοκαλλιέργεια. Οι δολωματικοί ψεκασμοί γίνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ψεκάζουμε μόνο ένα μικρό μέρος της κόμης χαμηλά, κάθε τρίτο δέντρο με ελκυστικό και με εντομοκτόνο και εκεί θανατώνει το δάκος. Με αυτό το πρόγραμμα που ακολουθούμε έχουμε πολύ μικρή επιβάρυνση τόσο στην ελαιοπαραγωγή όσο και στο περιβάλλον με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν και στη δική μας περιφερειακή ενότητα Σιλάρης αλλά και στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Ο καρπός φέτος είναι μειωμένος σε σχέση με πέρσι όπως και από άλλες χρονιές αλλά παρόλα αυτά προστατεύουμε και αυτήν τη μειωμένη παραγωγή που υπάρχει γιατί οι αυξημένοι πληθυσμοί του δάκου που επικρατούν αυτή τη στιγμή θα κάνουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές στη μειωμένη παραγωγή. Ο δάκος είναι μία μικρή μύγα που προσβάλλει αποκλειστικά τους καρπούς δέντρων ελιάς και η καταπολέμησή του είναι αναγκαία για να υπάρξει μία καλή και ποιοτική παραγωγή επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου. Ο δάκος καταστρέφει μέρος της σάρκας του ελαιοκάρπου και η ζημιά που προκαλεί είναι αρχικά ποσοτική, καθώς υπάρχει αυξημένο ποσοστό καρπόπτωσης και μειωμένη παραγωγή.